Σύνεδροι, καλώς το βήμα του συνεδρίου τον αγαπητό Πρόεδρο και Πρωθυπουργό της χώρας, σύντροφο Αλέξη Τσίπρα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι μεγάλη η χαρά και η συγκίνηση που ανταμώνουμε ξανά εδώ σε ένα κρίσιμο συνέδριο. Είναι μεγάλη χαρά μου και η συγκίνησή μου που βλέπω εδώ αγωνιστές και αγωνίστριες από όλες τις γενιές να τιμούν με την παρουσία τους το δεύτερο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και το πρώτο συνέδριο αριστερού κόμματος στην Ελλάδα που πραγματοποιείται σε συνθήκες που η αριστερά βρίσκεται στην κυβέρνηση του τόπου. Περάσανε από το προηγούμενο συνέδριό μας, το πρώτο ιδρυτικό μας συνέδριο, 3 ολόκληρα χρόνια. 3 χρόνια κατά τη διάρκεια των οποίων ο πολιτικός χρόνος θαρρείς και πύκνωσε σε πρωτόγνωρο βαθμό. 3 χρόνια κατά τη διάρκεια των οποίων όμως κύλησε και πορεί νερό στα βλάκη. Από τη μεγάλη λαϊκή νίκη στις εκλογές του Γενάρη του 2015 μέχρι τη διαπραγμάτευση με τους δανειστές, από το θρίαμβο του δημοψηφίσματος μέχρι τη συμφωνία του Αυγούστου και από τις εκλογές του Σεπτέμβρη που μας έδωσαν ξανά καθαρή εντολή τετραετίας μέχρι και σήμερα, το κόμμα μας και ο λαός μας έδωσαν και συνεχίζουν να δίνουν μάχες σκληρές και πολλές φορές άνισες. Περάσαμε μέσα από συμπληγάδες, χτυπηθήκαμε σκληρά, αλλά μείναμε όρθιοι. Και από τις μάχες που δώσαμε, βγήκαμε πιο έμπειροι, πιο ετοιμοπόλεμοι, πιο δυνατοί. Αποδείξαμε ότι εκτός από την αριστερά του διαρκούς απολογισμού των αιτιών της ήττας, εκτός από την αριστερά της απόδρασης και του εθνικού απομονωτισμού, υπάρχει και η αριστερά που δεν φοβάται, αν χρειαστεί, να μπει και η ίδια στη φωτιά, να μπει μπροστά στον αγώνα για την προάσπιση των λαϊκών συμφερόντων. Η αριστερά που δεν διστάζει να αναλάβει το ιστορικό καθήκον, να σηκώσει στους ώμους της την ευθύνη για την έξοδο από την κρίση με την κοινωνία όρθια. Και αυτόν τον αγώνα έχουμε υποχρέωση να μην τον παρατήσουμε. Αυτόν τον αγώνα έχουμε υποχρέωση να τον κερδίσουμε. Είναι ιστορική υποχρέωση και θα τον κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα. Γιατί η σωτηρία των κοινωνικά αδυνάμων από μιας πρωτόγνωρης έντασης λαιλασία και καταστροφή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε σχέδιο που θέλει να έχει ως ορίζοντα τον κοινωνικό μετασχηματισμό. Και για εμάς αυτός παραμένει ο στρατηγικός μας ορίζοντας. Μόνο που, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν μπορεί να οικοδομηθεί ο κοινωνικός μετασχηματισμός στις τάχτες, στα ερείπια. Δεν μπορεί να οικοδομηθεί στα αποκαΐδια είτε πολυετών προγραμμάτων νεοφιλελεύθερου σοκ, όπως το πείραμα που ξεκίνησε στην Ελλάδα από το Διεθνή Νομισματικό Ταμείο από το 2010, ούτε όμως πολύ περισσότερο σε συνθήκες πυρηνικής καταστροφής, που θα προκαλούσε η κατάρρευση των τραπεζών ως συνέχεια της ασφυξίας και της εξόδου από το ευρώ, αν αυτό επιλέγαμε τον Ιούλιο του 2015. Ο συνολικός κοινωνικός μετασχηματισμός, ο σοσιαλισμός του 21ου αιώνα, που είναι το όραμα και ο στρατηγικός μας ορίζοντας, δεν έρχεται κοντύτερα σε συνθήκες ολικής καταστροφής των λαϊκών στρωμάτων. Και το κυριότερο,
δεν μπορεί να είναι πια υπόθεση διεργασιών σε μία και μόνο χώρα. Αντιθέτως, σε συνθήκες παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, οφείλουμε να παλέψουμε βήμα-βήμα για την αλλαγή των συσχετισμών και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και αυτό είναι το σχέδιό μας. Συγκροτούμε συμμαχίες και αλλάζουμε σιγά αλλά σταθερά τους συσχετισμούς στην Ευρώπη και ταυτόχρονα στην Ελλάδα δουλεύουμε σκληρά σε έναν οδικό χάρτη ρεαλιστικό για την ανάκαμψη της οικονομίας, ώστε να βγούμε το γρηγορότερο δυνατό από την μέγενη της Επιτροπίας και να προχωρήσουμε ταυτόχρονα σε μεταρρυθμιστικές τομές που θα οικοδομούν σε ορίζοντα τουλάχιστον πενταετίας μια χώρα ισότητας, ελευθερίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Τη χώρα που οραματιζόμαστε να είναι η Ελλάδα το 2021, σε 5 χρόνια από σήμερα. Μια χώρα που η ευημερία όλων θα είναι προϋπόθεση για την ευημερία του καθενός ξεχωριστά. Αυτό είναι το σχέδιο που καλούμαστε να υπηρετήσουμε. Και το συνέδριό μας, αυτό το κρίσιμο συνέδριο για την αριστερά, καλείται με αίσθημα της ιστορικής ευθύνης να δώσει απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα οφείλει να κάνει μια ειλικρινή αποτίμηση, έναν ειλικρινή απολογισμό από τα 3 αυτά χρόνια, από το πρώτο στο δεύτερο συνέδριο. Τα 3 χρόνια που άλλαξαν σχεδόν τα πάντα στην Ελλάδα και που επηρέασαν σχεδόν καταλυτικά τις εξελίξεις στην Ευρώπη. Και ακολούθως οφείλει, ιδιαίτερα αποτιμώντας και την πρόσφατη εμπειρία μας, να δώσει απαντήσεις σαφείς και εμπεριστατωμένες στα εξής κρίσιμα ερωτήματα. Πρώτον, εν τέλει αποτελεί σήμερα αριστερή, ριζοσπαστική και προοδευτική πρόταση η πρόταση της εξόδου από την Ευρωζώνη και από το Ευρώ? Δεύτερον, έχει νόημα η αριστερά να επιλέγει να διεκδικεί τη διακυβέρνηση σε μη ευνοϊκές συνθήκες και ιδιαίτερα σε συνθήκες χρεοκοπίας και δημοσιονομικής ασφυξίας όπως αυτή που ζούμε? Τρίτον, είναι ρεαλιστικό και εφικτό ένα σχέδιο εξόδου με κοινωνική προστασία και παραγωγική ανασυγκρότηση, ενώς όμως υποχρεούσε να βρίσκεσαι εντός προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής? Και τέταρτον, υπάρχει τελικά περιθώριο συμμαχιών, πεδίο σύγκλησης για την αριστερά στην Ευρώπη με τις δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας και της Πράσινης Αριστεράς? Νομίζω, σύντροφε, ότι μόνο αν επιχειρήσουμε να απαντήσουμε στο συνέδριό μας με τρόπο πιστικό στα παραπάνω ερωτήματα, θα καταφέρουμε να εκπονήσουμε και ένα επαρκέ σχέδιο, μια αξιόπιστη και συγκροτημένη απάντηση στο εν τέλει κρισιμότερο όλων των ερωτημάτων ερώτημα. Θα τα καταφέρουμε? Γιατί αυτή την απάντηση έχει ανάγκη σήμερα η κοινωνική πλειοψηφία από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό έχουν ανάγκη οι εργαζόμενοι, οι νεολαία, οι άνεργοι, οι μικρομεσαίοι. Να ξέρουν αν έχουμε σχέδιο αξιόπιστο και ρεαλιστικό για το πώς θα νικήσουμε. Όχι αφηγήματα απόδρασης, μυρολατρείας και υποχώρησης, αλλά μήνυμα καθαρό ότι έχουμε πηξίδα και σχέδιο για να νικήσουμε και ότι θα νικήσουμε. Και όπως απέδειξε ο λαός μας, ξέρει και να δίνει μάχες αν χρειαστεί και να υπομένει αν χρειαστεί, αρκεί να έχει καθαρό τον ορίζοντα. Αλλά και το κόμμα μας απέδειξε ότι ξέρει να δίνει μάχες και ξέρει και να τις κερδίζει και μάλιστα κόντρα σε όλα τα προγνωστικά. Με την αισιοδοξία της βούλησης, όπως θα έλεγε και ο Γκράμψη. Με την αισιοδοξία της βούλησης απέναντι σε όλους όσοι διακηρύσουν την αναγκαιότητα της υποταγής. Με την αισιοδοξία της βούλησης καταφέραμε να ανατρέψουμε τους πολιτικούς συσχετισμούς στη χώρα, το παλιό και χρεοκοπημένο πολιτικό σύστημα που σήμερα δίνει μάχες οπισθοφυλακής. Γιατί τι άλλο ήταν, συντρόφισσες και σύντροφοι, εκτός από αισιοδοξία της βούλησης
που μας οδήγησε το χειμώνα του 2012 να διακηρύξουμε ένα κόμμα τότε που είχε μόλις ελάχιστους βουλευτές, 4% και 9 βουλευτές, να διακηρύξουμε ότι είμαστε έτοιμοι να πάρουμε στα χέρια μας τη διακυβέρνηση του τόπου. Και έτσι να συναντηθούμε με τις προσδοκίες ενός ολόκληρου κοινωνικού ρεύματος που είχε σπάσει τους δεσμούς του με τις παλιές πολιτικές εκπροσωπήσεις, με το κοινωνικό ρεύμα τότε των πλατιών. Και σε αυτή τη συνάντηση, αυτή η συνάντηση ήταν που οδήγησε και στη μεγάλη εκλογική νίκη του Γενάρη του 2015. Μια νίκη που συντάραξε το σύνολο της Ευρώπης και του κόσμου. Γιατί η λαϊλατημένη Ελλάδα της λιτότητας, της ύφεσης, σήκωσε τότε για πρώτη φορά το ανάστημά της απέναντι στους ισχυρούς της Ευρώπης και του κόσμου. Και έδωσε έναν αγώνα σκληρό και έντιμο. Έναν αγώνα για τα δίκια της, έναν αγώνα για τα δίκια του λαού μας. Και τι δεν δοκίμασαν σε αυτό το κρίσιμο εξάμηνο της πρώτης περίοδου, προκειμένου να μας λυγίσουν. Έκαναν απέναντί μας έναν μελετημένο πόλεμο φθοράς. Η χρηματοπιστωτική ασφυξία λειτουργήσε ως ένας διαρκής εκβιασμός για να μας αναγκάσει να υποταχθούμε στις δεσμεύσεις που είχαν υπογράψει οι προηγούμενες κυβερνήσεις και στις επιταγές της πιο σκληρής και ανελαίητης λιτότητας. Βρήκαμε απέναντί μας τότε όχι μονάχα τους θεσμούς και την άντεκτη στάση της γερμανικής πλευράς, αλλά βρήκαμε απέναντί μας ολόκληρο το παλιό πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα, Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αλλά και το σύνολο σχεδόν των συστημικών μέσων ενημέρωσης, τους φιλελεύθερους και τους διανοούμενους του ακραίου κέντρου, τους θεσμούς και τους φορείς των εργοδοτών, αλλά ακόμα και τα παραδομένα συνδικάτα που δεν υπερασπίστηκαν την ίδια τους την τάξη. Είχαμε όμως κάτι μαζί μας ανεκτήμητο. Είχαμε μαζί μας την βαθιά πίστη και την εμπιστοσύνη της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, που ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές, ακόμα και όταν ο εκβιασμός έφτασε στο απόγειό του με το κλείσιμο των τραπεζών και τους ελέγχους κεφαλαίων που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στάθηκε στο ύψος του και έδωσε μια αποστομωτική απάντηση στο δημοψήφισμα του Ιουλίου. Το δημοψήφισμα αυτό που θα μείνει χαραγμένο στη μνήμη μας σαν μία από τις μεγαλύτερες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας των αγώνων του λαού μας. Πώς φτάσαμε όμως ως εκεί? Η αλήθεια είναι πως προκειμένου να τιμήσουμε αυτή την εμπιστοσύνη, δεν διστάσαμε, δεν δηλιάσαμε ούτε στιγμή, ακόμα και να φτάσουμε στο άκρο. Εξαντλήσαμε κάθε διαπραγματευτική δυνατότητα. Οδηγηθήκαμε ακόμα και σε στάση πληρωμών, στο μεγάλο εφιάλτη των θεσμών, αλλά και των παγκόσμιων αγορών χρήματος, που όμως είχαν φροντίσει να τον μετριάσουν από την εφαρμογή του σχεδίου της ποσοτικής χαλάρωσης που ξεκίνησε λίγες μόνο μέρες πριν τις εκλογές του Γενάρη. Πήγαμε μέχρι εκεί που καμιά κυβέρνηση που θα σκεφτόταν με όρους ιδιοτέλειας και πολιτικής αυτοσυντήρησης δεν θα επέλεγε να πάει. Και πήγαμε ως εκεί μόνο και μόνο γιατί το μοναδικό πράγμα που είχαμε στο μυαλό μας ήταν να τιμήσουμε τη λαϊκή εντολή και να δείξουμε σε όλο τον πλανήτη τη δύναμη του δίκαιου και της ψυχής ενός ολόκληρου λαού. Δεν μπορούσαμε να πάμε πιο πέρα. Γιατί πιο πέρα δεν ήταν κόστος για μας. Το κόστος θα ήταν για την Ελλάδα και για τις εργαζόμενες τάξεις. Πήραμε λοιπόν μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση. Επιλέξαμε να συνεχίσουμε στον ευρωπαϊκό δρόμο
όπως άλλωστε οι συνεδριακές μας αποφάσεις όριζαν, και να μην προχωρήσουμε σε μια αυτοκαταστροφική εθνική αναδίπλωση. Η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν ήταν και δεν είναι ένα προοδευτικό σχέδιο. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι έχει απόλυτη βάση η κριτική που και εμείς άλλωστε ασκήσαμε στην απόφαση για την είσοδο της Ελλάδας στο ευρώ. Η έξοδος όμως, ιδιαίτερα μετά από 5 χρόνια λαιλασίας του 1/4 του εθνικού μας πλούτου με στόχο υποτίθεται την παραμονή μας στο ευρώ, θα σήμαινε επιπρόσθετη ισόπωση λαιλασία και μάλιστα ακαριαία. Και ταυτόχρονα θα σήμαινε και την απώλεια των καταθέσεων των λαϊκών στρωμάτων που τις είχαν στις τράπεζες στην Ελλάδα, διότι δεν είχαν τα λαϊκά στρώματα βγάλει τα λεφτά τους στο εξωτερικό. Με αυτό το ενδεχόμενο βρεθήκαμε αντιμέτωποι. Και αυτό, συντρόφισσες και σύντροφοι, παρά το γεγονός ότι το ξέρουμε όλοι, αποτελούσε αυτή η επιλογή επίμονη επιλογή μιας μειοψηφίας μέσα στο κόμμα μας, που λειτουργούσε ως κόμμα μέσα στο κόμμα, αυτό το σχέδιο, συντρόφισσες και σύντροφοι, όλοι πια γνωρίζουμε ότι δεν ήταν αριστερό σχέδιο. Ούτε ήταν ριζοσπαστικό σχέδιο. Ούτε προοδευτικό σχέδιο. Ήταν απλά το σχέδιο του Υπουργού των Οικονομικών της Γερμανίας, το σχέδιο του Wolfgang Schäuble. Και μην έχετε καμιά αμφιβολία. Τις συνέπειες μιας εθνικής αναδίπλωσης και της πιθανής εξόδου από το κοινό νόμισμα δεν θα τις χρεωνόταν ούτε η Ευρώπη, ούτε οι θεσμοί, ούτε το παλιό πολιτικό σύστημα της χώρας. Θα τις χρεωνόταν η ίδια η αριστερά και όχι μονάχα η ελληνική. Και αυτό θα αποτελούσε μια ιστορικού χαρακτήρα στρατηγική ήττα. Φτάσαμε λοιπόν στο τέρμα. Επιχειρήσαμε με ένα παγκόσμια εμβέλειας γεγονός όπως το δημοψήφισμα να ανοίξουμε ρογμές στη συντηρητική Ευρώπη. Κερδίσαμε τους αντιπάλους μας στο πεδίο της ηθικής. Καταφέραμε ακόμη και μια πολύ καλύτερη συμφωνία από αυτή στην οποία ήταν δεσμευμένος ο κ. Σαμαράς κατά τουλάχιστον 22 δισεκατομμύρια στην τριετία, φέρνοντας πολύ μικρότερα πλεονάσματα. Αλλά δεν καταφέραμε να σταματήσουμε τη λιτότητα. Δεν καταφέραμε να σπάσουμε τη συμπεφωνημένη βασική γραμμή της Ευρώπης. Καταφέραμε όμως να τη διαρρήξουμε και να εκκινήσουμε την αρχή της διαδικασίας για την αλλαγή της. Έστω με δειλά, έστω με ανολοκλήρωτα βήματα. Μιας Ευρώπης που τώρα πιστεύω συνειδητοποιεί, αρχίζει και συνειδητοποιεί στο σύνολό της, ότι ο κίνδυνος για τη συνοχή της και την ύπαρξή της δεν είναι η αριστερά που επιδιώκει την αλλαγή της, αλλά είναι η ακραία δεξιά που επιδιώκει τη διάλυσή της. Γεγονός που γίνεται περισσότερο από φανερό, ιδιαίτερα μετά το δημοψήφισμα και το Brexit στη Βρετανία, αλλά και την άνοδο όλων των ακραίων ξενοφοβικών ρατσιστικών δυνάμεων που ιδιαίτερα με την προσφυγική κρίση απειλούν τη συνοχή της Ευρώπης. Αποφασίσαμε λοιπόν να πορευτούμε σε έναν δύσκολο δρόμο. Δεν προσποιηθήκαμε όμως ποτέ για τις αποφάσεις μας. Αμέσως μετά τη συμφωνία του Ιούλη απευθυνθήκαμε στον ελληνικό λαό με τη συμφωνία γνωστή σε όλους και πάνω στο τραπέζι. Και το Σεπτέμβρη στις εκλογές υποσχεθήκαμε ένα πράγμα: να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα, κάθε περιθώριο, κάθε χαραμάδα για να οικοδομήσουμε παράλληλα με το πρόγραμμα ένα σχέδιο κοινωνικής προστασίας, αναδιανομής και παραγωγικής ανασυγκρότησης. Και παράλληλα ένα σχέδιο προοδευτικών θεσμικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων που έχει ανάγκη ο τόπος. Και πήραμε όχι λευκή επιταγή, αλλά εκ νέου ξεκάθαρη εντολή με τα ίδια ποσοστά
εντολή να ξεμπερδεύουμε με το παλιό και διαφθαρμένο πολιτικό σύστημα και ταυτόχρονα να υλοποιήσουμε έναν οδικό χάρτη για την έξοδο της χώρας από την κρίση. Ο οδικός αυτός χάρτης ήταν απόλυτα σαφής από την συμφωνία, τη συμφωνία του περασμένου Ιούλη. Ολοκλήρωση της πρώτης και πιο δύσκολης αξιολόγησης και αμέσως μετά συγκεκριμενοποίηση των μέτρων για την απομείωση του χρέους και ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα της ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αποφασίσαμε να πορευτούμε έναν δρόμο δύσκολο, αλλά το κάναμε. Το κάναμε γιατί είχαμε σχέδιο και χάρτη οδικό. Πολλές φορές, είναι η αλήθεια, κληθήκαμε και πήραμε πολύ δύσκολες αποφάσεις. Το κάναμε γιατί δεν είχαμε άλλη επιλογή. Τηρήσαμε στο ακέραιο τις δεσμεύσεις μας. Η πρώτη αξιολόγηση ουσιαστικά έκλεισε από τον περασμένο Μάη και τυπικά έκλεισε προχθές. Και η συμφωνία του Ιούλη είναι απόλυτα σαφής. Και όπως εμείς την τηρούμε αψηφώντας το κόστος, έτσι αναμένουμε και απαιτούμε να τηρηθεί και από τους εταίρους μας. Pacta sunt servanda, όπως συνηθίζουν να λένε και οι φίλοι μας στις Βρυξέλλες και στο Βερολίνο. Η καθυστέρηση συγκεκριμενοποίησης των απαραίτητων μέτρων για την ελάφρυνση του χρέους και την ένταξη και της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, της χώρας δηλαδή που το έχει ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλη στην Ευρωζώνη. Αυτή η καθυστέρηση σήμερα δεν έχει καμία, μα καμία δικαιολογία. Η ελληνική οικονομία βρίσκεται εδώ και λίγους μήνες σε τροχιά ανάκαμψης. Αρκεί ένα και μόνο νεύμα προς τη διεθνή επενδυτική κοινότητα, ώστε αυτή η ανάκαμψη να μετατραπεί σε απογείωση. Αλλά το νεύμα που δίνεται από τη διαρκή σύγκρουση και διαμάχη μεταξύ των θεσμών είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό που χρειαζόμαστε. Και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Είναι άδικο να συνεχιστεί. Και όχι μόνο για την Ελλάδα. Η ελληνική κρίση πρέπει επιτέλους να τελειώσει και να τελειώσει οριστικά. Η Ευρώπη δεν αντέχει άλλους κλειδονισμούς και αναταράξεις και μάλιστα πριν από τις κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις στη Γαλλία, την Ολλανδία, τη Γερμανία, πριν από ένα κρίσιμο δημοψήφισμα στην Ιταλία. Η συμφωνία οφείλει να τηρηθεί από όλους. Ο ελληνικός λαός έχει υποφέρει τόσα χρόνια και δικαιούται ανταμοιβή και δικαίωση. Και θέλω από αυτό εδώ το βήμα, από αυτό το συνέδριο, να καταστήσω σαφές. Η αόριστη προτροπή, κάντε εσείς τα μαθήματά σας και βλέπουμε, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Εμείς τη συμφωνία την τηρήσαμε, θα συνεχίσουμε να την τηρούμε. Η δεύτερη αξιολόγηση θα κλείσει στην ώρα της, αλλά ταυτόχρονα θα κλείσουν και τα μέτρα για την απομείωση του χρέους. Ταυτόχρονα θα μπούμε και στην ποσοτική χαλάρωση. Δεν υπάρχει πια, θα δούμε. Ταυτόχρονα. Και ξέρετε κάτι, σε αυτό το αυτονόητο αίτημα δεν προσερχόμαστε ούτε ως επέτες, ούτε ως φτωχοί συγγενείς. Προσερχόμαστε με το κεφάλι ψηλά και με την αξιοπρέπεια να εκπροσωπούμε έναν λαό που έχει υποστεί πολλά και έχει κάνει τις μεγαλύτερες θυσίες από όλους τους άλλους στην Ευρώπη για να μείνει η Ευρώπη όρθια, για να μείνουν οι ευρωπαϊκές αξίες όρθιες. Και στην κρίση του χρέους και στην προσφυγική κρίση. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω. Σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτή την προσπάθεια, δεν αισθανόμαστε καθόλου μα καθόλου απομονωμένοι. Το αντίθετο. Το αίτημά μας για υλοποίηση των συμφωνηθέντων, για άμεσα μέτρα για το χρέος, το συμμερίζονται πλέον οι περισσότεροι εκ των συνομιλητών μας, τόσο στη διεθνή κοινότητα, όσο και στην ευρωπαϊκή. Ακόμη, προσέξτε, και εντός του ίδιου του Γερμανικού Κοινοβουλίου. Γιατί ούτε στο Γερμανικό Κοινοβούλιο
Είναι σήμερα πλειοψηφικές οι δυνάμεις εκείνες που θέλουν την παραπομπή του ελληνικού ζητήματος στις καλένδες. Αλλά αντίθετα, πλειοψηφικές είναι οι δυνάμεις εκείνες που υποστηρίζουν την ανάγκη άμεσης επίλυσης του προβλήματος. Οι δυνάμεις των σοσιαλδημοκρατών, της γερμανικής αριστεράς και των γερμανών πρασίνων. Και αυτό πρέπει να γίνει άμεσα κατανοητό από τη σημερινή γερμανική κυβέρνηση. Θέλω να επαναλάβω. Σε αυτή τη μάχη δεν έχουμε δίπλα μας μόνο τις προοδευτικές δυνάμεις της Γερμανίας, αλλά ήδη διαμορφώνεται μια κοινή στάση και μεταξύ των χωρών, αλλά και πολιτικών δυνάμεων που δεν στηρίζουν μόνο τις ελληνικές διεκδικήσεις, αλλά μάχονται και για μια συνολικά διαφορετική πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί πρέπει να κατανοήσουμε ότι στο φόντο της οικονομικής κρίσης, του προσφυγικού, αλλά και της κρίσης ασφαλείας, κρίσης που μαστίζουν την Ήπειρό μας, διεξάγεται μια πολυεπίπεδη και περίπλοκη πολιτική σύγκρουση σχεδόν σε όλα τα μέτωπα. Μια σύγκρουση που παίρνει διαφορετικές μορφές και διαρκώς αναδιατάσσει τις δυνάμεις. Είναι η σύγκρουση βορρά-νότου και κέντρου-περιφέρειας, αλλά και η σύγκρουση που την υπερπροσδιορίζει η εσωτερική μάχη στο εσωτερικό κάθε χώρας μεταξύ των δυνάμεων που θέλουν μια Ευρώπη της κοινωνικής συνοχής, της ισότητας και της αλληλεγγύης και των δυνάμεων που είτε επιλέγουν ανοιχτά τον διχασμό και το κλείσιμο της Ευρώπης, είτε τρέφουν το διχασμό με την φανατική υποστήριξη του ακραίου νεοφιλελευθερισμού και της λιτότητας. Εδώ τα μέτωπα είναι πράγματι ρευστά και οι διαχωριστικές γραμμές δεν είναι πάντα σαφείς και βέβαιες εκ των προτέρων. Αυτό που είναι σαφές και βέβαιο όμως είναι ότι η έκβαση αυτής της πολυεπίπεδης σύγκρουσης θα είναι καθοριστική για την πορεία της Ευρώπης στον 21ο αιώνα. Θα εξελιχθεί η Ευρώπη σε μια ένωση φρούριο με εθνικές αναδιπλώσεις και βάθεμα του χάσματος μεταξύ Βορρά και Νότου ή σε μια ανοιχτή ένωση οικονομικής συνεργασίας, δημοκρατίας και σύγκλησης των οικονομιών της. Η Ελλάδα, η πατρίδα μας, ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα μας πρέπει να παίξουν και παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή τη μάχη. Ως πρωτοπόρα πολιτική δύναμη. Τόσο για τη συγκρότηση ενός μετώπου του Ευρωπαϊκού Νότου, που θα θέσει με ένταση το θέμα της οικονομικής σύγκλησης και των περιφερειακών ανισοτήτων στην Ευρώπη, όσο και για τη συγκρότηση ενός παράλληλου μετώπου των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων στο σύνολο της Ηπείρου μας. Ενός μετώπου που θα θέσει ως κύριους στόχους την αντιμετώπιση και την ανατροπή της πολιτικής της λιτότητας, την αντιμετώπιση του επικίνδυνου φαινομένου της ανόδου της ακροδεξιάς, την αποφυγή των εθνικών αναδιπλώσεων, την αποφυγή της μετατροπής της Ευρώπης σε ένωση φρούριο, την επίλυση της προσφυγικής κρίσης με όρους αλληλεγγύης και φιλοξενίας, την ειρηνική επίλυση των διαφορών στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, που έχει μετατραπεί σε πραγματική πυρετοδαποθήκη από τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και την άνοδο της Ισλαμικής τρομοκρατίας. Συντρόφισσες και σύντροφοι, γνωρίζουμε καλά ότι δεν πρόκειται για εύκολους στόχους. Γνωρίζουμε καλά ότι για την επίτευξη όλων των παραπάνω στόχων προϋποτίθεται να υπάρξουν συμμαχίες και με πολιτικές δυνάμεις διαφορετικής παράδοσης και καταγωγής. Αλλά δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ, που αποτελεί το μοναδικό κυβερνητικό κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς στην Ευρώπη, να περιοριστεί σε ρόλο κομπάρσου και παρακολουθητή των εξελίξεων. Οφείλουμε με το πολιτικό και θεωρητικό οπλοστάσιο της αριστεράς να επιδιώξουμε προσεγγίσεις και συγκλήσεις και με την Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία αλλά και με τους πράσινους, έχοντας όμως πάντα κατά νου τα όρια αυτών των συγκλήσεων αλλά και τους κινδύνους που ενέχονται σε ένα τέτοιο εγχείρημα. Το συνέδριό μας όμως πρέπει να θέσει αυτά τα ερωτήματα και να προσεγγίσει απαντήσεις. Το βέβαιο είναι
ότι είναι ακριβώς αυτά τα ερωτήματα που είναι κρίσιμα για να διαμορφώσουμε μια αριστερή και ριζοσπαστική στρατηγική, παρεμβατική και ενεργητική, για να μην περιοριστούμε στην απλή άσκηση εκ του ασφαλούς κριτικής, παρακολουθώντας την Ευρώπη να τυλίγεται στο σκοτάδι και να ξαναζεί εφιάλτες του όχι και τόσο, μακρινού παρελθόντος της. Συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τη συγκυρία δεν την επιλέγεις εσύ. Αυτή σε επιλέγει. Και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε μεγάλο βαθμό τέκνο της ανάγκης και της οργής. Της οργής για την απαξίωση της χώρας και του λαού μας από το πολιτικό κατεστημένο που κυβέρνησε για χρόνια. Της οργής για τη λαιλασία του εθνικού μας πλούτου που αυτό το κατεστημένο επέφερε. Προφανώς και θα ήταν καλύτερα αν η πρώτη φορά αριστερά ερχόταν σε άλλες συνθήκες. Όχι χρεοκοπίας και ασφυξίας, αλλά υψηλών ρυθμών ανάπτυξης τόσο της διεθνούς όσο και της ελληνικής οικονομίας. Ωστόσο δεν είναι τυχαίο πως σχεδόν ποτέ η ιστορία δεν θυμάται την αριστερά σε τέτοιες εποχές. Τη θυμάται πάντα στα δύσκολα. Τη θυμάται πάντα και την καλή για να προστατεύσει τους πιο αδύναμους και για να σταματήσει την καταστροφή. Στο μυαλό όμως όλων μας, όλο αυτό το διάστημα, μας βασανίζει ένα ερώτημα, ένα από αυτά που έθεσα στην αρχή. Υπάρχει πεδίο και δυνατότητα άσκησης αριστερής πολιτικής στη χώρα μας, με δεδομένους αυτούς τους σκληρούς περιορισμούς? Η απάντηση δεν είναι απλή. Έχω την βαθιά πεποίθηση ότι είναι καταφατική. Και βεβαίως είναι άλλο η θεωρητική δυνατότητα και άλλο η πρακτική εφαρμογή. Η μετατροπή αυτής της δυνατότητας σε ενέργεια πολιτική. Όμως οφείλουμε να σκεφτούμε τι έχουμε ήδη καταφέρει σε αυτές τις συνθήκες, τις σκληρές συνθήκες, στους 20 πρώτους μήνες της διακυβέρνησής μας. Και μάλιστα τι έχουμε πετύχει με δεδομένη την ιστορικού χαρακτήρα αναδιανομή πλούτου και εξουσίας υπέρ των δυνάμεων του κεφαλαίου που συντελέστηκε κατά τη διάρκεια της καταστροφικής πενταετίας 2010-2014. Όταν η δημοσιονομική προσαρμογή έφτασε τα 65 περίπου δισεκατομμύρια, όταν το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν μας μειώθηκε κατά 25% και η ανεργία εκτοξεύθηκε στο ασύλληπτο 27%. Όταν οι μισθοί μειώθηκαν δραματικά και η αγορά εργασίας απορριθμίστηκε πλήρως υπό την πίεση που ασκεί αντικειμενικά στην εργασία αυτός ο εφεδρικός στρατός των ανέργων. Και όταν το κοινωνικό κράτος κατεδαφίστηκε και η κοινωνική προστασία σχεδόν εκμηδενίστηκε. Μέσα σε αυτές τις τραγικές συνθήκες οικονομικής καταστροφής και κοινωνικής ερήμωσης έχουμε αρχίσει να υλοποιούμε μια πολιτική ανακατανομής των βαρών υπέρ των εργαζόμενων τάξεων, αλλά και μια πολιτική περιορισμού των ανισοτήτων. Έχουμε ήδη ψηφίσει, υλοποιούμε και διευρύνουμε διαρκώς το πρόγραμμα για την ανθρωπιστική κρίση, το οποίο έχει περιορίσει τις επιπτώσεις της απόλυτης φτώχειας σε περισσότερους από 500,000 συμπολίτες μας. Υλοποιούμε παράλληλα ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης της ανεργίας που δίνει το κύριο βάρος στην τήρηση των εργασιακών δικαιωμάτων και έχει δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας οκτάμηνης διάρκειας με αναδιανομή των πόρων υπέρ των ωφελωμένων και όχι υπέρ των κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης. Έχουμε αντιμετωπίσει το τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα των 2,5 εκατομμυρίων ανασφάλιστων συμπολιτών μας, νομοθετώντας την δωρεά πρόσβαση όλων των ανασφάλιστων συμπολιτών μας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έχουμε αποκαταστήσει χιλιάδες αντισυνταγματικά απολυμμένους του δημόσιου τομέα
έχουμε για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες πετύχει το άνοιγμα όλων των σχολείων ομαλά και την διανομή όλων των βιβλίων στην ώρα τους, ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα χωριά και νησιά της πατρίδας μας. Έχουμε καταφέρει να υπερασπιστούμε το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, εξασφαλίζοντας τον αναγεννητικό του χαρακτήρα σε σύγκρουση με τις θέσεις τόσο των θεσμών όσο και της αντιπολίτευσης που είχαν δεσμευτεί και υπογράψει ως κυβέρνηση για την εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος σε συντάξεις αλλά και για την μετατροπή του συστήματος σε κεφαλοποιητικό. Ταυτόχρονα, αντιμετωπίζουμε με όσα μέσα διαθέτουμε την μεγάλη αδικία που προήλθε από τις δεσμεύσεις της προηγούμενης κυβέρνησης που δεν καταφέραμε στη διαπραγμάτευση να αποτρέψουμε σε σχέση με το ΕΚΑΣ. Ψηφίσαμε την περιβόητη ρύθμιση ανάσας με τις 100 δόσεις, ανάσας για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους, αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες που έδιναν καθημερινή μάχη υπό το βάρος των συσσωρευμένων χρεών. Και τέλος, έχουμε αρχίσει να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά το πρόβλημα της μεγάλης και μεσαίας φοροδιαφυγής, γεγονός που γίνεται σαφές από την υπεραπόδοση των εσόδων τόσο το 2015 όσο και το 2016. Αυτές οι πολιτικές παρεμβάσεις δεν έχουν όμως απλώς και μόνο κοινωνικό χαρακτήρα. Αντιθέτως, δημιουργούν είτε με άμεσο είτε με έμεσο τρόπο προϋποθέσεις στήριξης και ενίσχυσης της κοινωνικής κατανάλωσης, προϋποθέσεις στήριξης της αγοραστικής δύναμης των ασθενέστερων στρωμάτων. Είναι αυτές οι παρεμβάσεις που οδηγούν την οικονομία σε τροχιά ανάκαμψης παρά τις αντίθετες προβλέψεις για το 2016. Και είναι ακριβώς και αυτές οι πολιτικές που συνέτειναν στην αποκλιμάκωση της ανεργίας κατά 4 μονάδες στον 1,5 χρόνο που βρισκόμαστε στη διακυβέρνηση. Ακριβώς σε αυτό το σημείο, συντρόφισσες και σύντροφοι, βρίσκεται και η διαχωριστική γραμμή μεταξύ μιας αριστερής πολιτικής ανακατανομής βαρών και μιας νεοφιλελεύθερης πολιτικής που θέλει την ανάπτυξη πάνω στα συντρίμμια της κοινωνίας και της εργασίας. Γιατί δείτε, αλήθεια, τι ακριβώς προτείνει η νεοφιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη ως εναλλακτικό σχέδιο, ως εναλλακτική προοπτική. Να μειωθούν οι φόροι για τις επιχειρήσεις, μάλιστα, πρέπει να γίνει αυτό, αλλά πώς? Με εξοικονόμηση τουλάχιστον 2 δισεκατομμυρίων από περικοπές και απολύσεις στην υγεία και στην παιδεία και από την κατάργηση όλων των δομών αλληλεγγύης και όλων των προγραμμάτων στήριξης που δημιούργησε η κυβέρνησή μας. Και αυτή ακριβώς, ξέρετε, είναι μία από τις κύριες μορφές που παίρνει σήμερα ο ταξικός αγώνας, η ταξική σύγκρουση στην Ελλάδα. Από τη μια μεριά είναι τόσο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Νέα Δημοκρατία που ταυτίζονται στις πιο ακραίες θέσεις, που επαγγέλλονται μια γενικευμένη απορρίθμιση, ώστε δήθεν να δημιουργηθεί κάποια στιγμή ευνοϊκό έδαφος για επενδύσεις. Και από την άλλη, μια πολιτική με ορίζοντα την αναδιανομή που στηρίζει την αγοραστική δύναμη των λαϊκών στρωμάτων. Και είναι ακριβώς αυτός ο αγώνας που διεξάγεται καθημερινά, όχι μόνο στους χώρους εργασίας, αλλά και σε πολιτικό επίπεδο. Στο Κοινοβούλιο, στο Eurogroup, στις συνόδους κορυφής και στις αίθουσες της διαπραγμάτευσης. Και αυτός ο αγώνας, δεν υπάρχει αμφιβολία, το επόμενο διάστημα θα ενταθεί και θα πάρει τη μορφή μιας σύγκρουσης που θα αφορά το ίδιο το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, με δεδομένη τη σταθεροποίηση της οικονομίας και την εκκίνηση ενός αναπτυξιακού κύκλου που μόλις τώρα ξεκινά και πρέπει όμως να έχει έναν μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Διότι ακόμα οι δυνάμεις που θέλουν ένα παραγωγικό μοντέλο
βασισμένο στη φθηνή και χωρίς δικαιώματα εργασία, χωρίς στήριξη των στοιχειωδών κανόνων και χωρίς δημόσιο έλεγχο των επιχειρήσεων, οι δυνάμεις δηλαδή της απόλυτης ασυδοσίας της ελεύθερης αγοράς έχουν ισχυρά ερίσματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Εμείς από τη δική μας πλευρά υπερασπιζόμαστε και αγωνιζόμαστε για τη διαμόρφωση ενός παραγωγικού μοντέλου της ελληνικής οικονομίας που βρίσκεται στον αντίποδα αυτών των επιλογών. Ενός μοντέλου που θα αξιοποιεί πρωτίστως το βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ελληνικής οικονομίας, που δεν είναι άλλο από το υψηλών προσόντων εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της. Με στόχο να οικοδομήσουμε μια οικονομία που θα βασίζει την ανταγωνιστικότητά της όχι στις χαμηλές αμοιβές, τα ανύπαρκτα δικαιώματα και τις επιχειρήσεις έντασης εργασίας, αλλά αντίθετα στην υψηλή προστιθέμενη αξία, στην καινοτομία, στην ποιότητα των παραγόμενων αγαθών και των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και στα λεγόμενα συνεργατικά σχήματα. Προς αυτήν εξάλλου την κατεύθυνση έχουμε προσανατολιστεί και όλα τα παρεχόμενα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας προς τα εκεί πηγαίνει. Από το ΕΣΠΑ, η απορροφητικότητα του οποίου έχει αγγίξει επίπεδα ρεκόρ, συμβάλλοντας την ανάκαμψη της οικονομίας μέχρι και τα ειδικά κονδύλια που έχουμε προσανατολίσει σε προγράμματα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, στηρίζοντας τους ερευνητές και προσελκύοντάς τους, δίνοντάς τους κίνητρα να επιστρέψουν στην πατρίδα. Πρόκειται εδώ, συντρόφισσες και σύντροφοι, για δύο αντιθετικά και συγκρουόμενα μοντέλα. Από τη μια είναι το νεοφιλελεύθερο, που έχει αποδειχθεί όχι μονάχα κοινωνικά καταστροφικό, αλλά και οικονομικά αναποτελεσματικό, και από την άλλη είναι το μοντέλο της αριστεράς, που στοχεύει σε έναν συνολικό κοινωνικό μετασχηματισμό. Διαμορφώνουμε έτσι ένα πρόγραμμα οικονομικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης πενταετούς διάρκειας. Και μέχρι τότε φιλοδοξούμε να έχουμε πετύχει σειρά συγκεκριμένων στόχων αναδιανομής, ανάπτυξης και κοινωνικής προστασίας, ώστε στο τέλος της πενταετίας να έχουμε καταφέρει να έχει μειωθεί στον τόπο μας η ανεργία κατά τουλάχιστον 10 μονάδες. Και αυτός είναι ίσως ο σημαντικότερος εθνικός στόχος για την πατρίδα μας. Ο σημαντικότερος εθνικός στόχος για τον οποίο αξίζει να συστρατευτούμε όλοι, να ξανακερδίσουμε την εργασία. Βασικά πεδία από τα οποία θα κριθούμε είναι τα εξής. Πρώτον, η στήριξη της εργασίας, όχι μόνο να μειωθεί η ανεργία δηλαδή, αλλά να επανέλθουν στη χώρα μας οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και ένα καθεστώς σταθερότητας και εξασφάλισης στις εργασιακές σχέσεις. Στο πεδίο αυτό το επόμενο διάστημα, με την επανεκκίνηση της δεύτερης αξιολόγησης, θα δώσουμε μάχες σκληρές. Αλλά ξέρετε κάτι, προσερχόμαστε σε αυτή τη διαπραγμάτευση με το ισχυρότερο διαπραγματευτικό όπλο, που δεν είναι άλλο από το ίδιο το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Αλλά προσερχόμαστε και με θετικές διεκδικήσεις. Για να υπερασπιστούμε τον θεσμό των συλλογικών διαπραγματεύσεων και να αγωνιστούμε για μέτρα προστασίας και ενίσχυσης της διαπραγματευτικής δύναμης των εργαζόμενων. Δεύτερο σημαντικό πεδίο είναι αυτό της κοινωνικής οικονομίας. Εδώ έχουμε στόχο να δημιουργήσουμε ένα παράλληλο και ανταγωνιστικό προς το κυρίαρχο σύστημα συνεργατικής παραγωγής και ανταλλαγής, που δεν θα λειτουργεί με βασικό στόχο στο κέρδος, αλλά με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εργασίας. Και ξέρετε, δεν πρόκειται απλώς για μια θεωρητική κατασκευή, αλλά για ένα πολιτικό πρόγραμμα που ήδη υλοποιείται με την ενεργό στήριξη συνεργατικών εγχειρημάτων αυτοδιαχείρισης, αλλά και με την κατάθεση
του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή, που πολύ σύντομα θα γίνει νόμος του κράτους. Τρίτο σημαντικό πεδίο είναι η συνέχιση του αγώνα για την καταπολέμηση της μεγάλης και μεσαίας φοροδιαφυγής. Μιας πληγής με μόνιμη αιμορραγία για την ελληνική οικονομία, που οδήγησε σε τεράστιες ανισότητες και έπαιξε κρισιμότατο ρόλο στην ένταση της κρίσης στη χώρα μας. Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής εξάλλου είναι συνώνυμο της αναδιανομής και αξεχώριστη από αυτή. Να θυμίσω εξάλλου για άλλη μια φορά ότι στο πεδίο αυτό έχουμε κάνει τεράστια βήματα με την επιτάχυνση του ελέγχου των ληστών που έχουν περιέλθει στα χέρια της κυβέρνησης. Σε αυτούς τους 22 μήνες διακυβέρνησης έχουμε βεβαιώσει περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε διαφυγόντες φόρους και συνεχίζουμε με εντατικούς ρυθμούς. Και το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, που αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία πλουτισμού της ελληνικής ολιγαρχίας σε βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας. Και τέταρτος μεγάλος στόχος είναι η ανοικοδόμηση του κατεστραμμένου από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και όχι μόνο τα έτη 10-14 και όχι μόνο κατά την περίοδο της καταστροφικής πενταετίας, την ανοικοδόμηση του κατεστραμμένου κοινωνικού κράτους. Και εδώ στόχος μας είναι τόσο η ενίσχυση και δημοκρατική μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος και της ερευνητικής υποδομής στη χώρα μας, αλλά και η ανοικοδόμηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η για πρώτη φορά συγκρότηση συστήματος δημόσιας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που θα καλύπτει το σύνολο του πληθυσμού και θα παρέχει καθολική πρόσβαση σε αυτό. Και σε αυτό το πεδίο όμως τα πρώτα βήματα έχουν ήδη ξεκινήσει. Εντός του 2017 ξεκινάμε ένα μεγάλο εγχείρημα για την πρόσληψη 10.000 γιατρών και νοσηλευτών στο ΕΣΥ. Ενώ ήδη είναι έτοιμο και κατατίθεται άμεσα το νομοσχέδιο για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Συντρόφισσες και σύντροφοι, αν η αναδιανομή και η ανάπτυξη είναι η μία πλευρά αυτού που ονομάζουμε παράλληλο πρόγραμμα, δηλαδή του προγράμματός μας που εφαρμόζεται στον κενό χώρο, στα διάκαινα, στα περιθώρια, στα εσωτερικά ρήγματα της Συμφωνίας του Ιουλίου, η άλλη πλευρά αυτής της προσπάθειας είναι η εμβάθυνση στη χώρα μας της απαξιωμένης δημοκρατίας. Η επιβολή επιτέλους ενός καθεστώτος νομιμότητας για όλους ανεξαιρέτως τους Έλληνες πολίτες και η καταπολέμηση των φαινομένων διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Ήδη έχει γίνει νόμος του κράτους. Η μεγάλη δέσμευση, η πάγια ιστορική διεκδίκηση της αριστεράς, η νομοθέτηση ενός συστήματος απλής αναλογικής, είναι ήδη νόμος του κράτους. Όπως και η ψήφος στα 17. Είμαστε επίσης εμείς αυτοί που δώσαμε τη δυνατότητα στα παιδιά όλων των μεταναστών που γεννιούνται στην Ελλάδα και χαίρουν της ελληνικής παιδείας να λαμβάνουν την ελληνική ηθαγένεια. Ενώ αποκαταστήσαμε και μια χρόνια δικαιωματική στρέβλωση, δίνοντας τη δυνατότητα σε ομόφυλα ζευγάρια με το σύμφωνο συμβίωσης να έχουν ίσα δικαιώματα απέναντι στη ζωή και στο θάνατο με όλους τους άλλους συμπολίτες της. Και αυτές τις μέρες εκινούμε και έναν μεγάλο κοινωνικό διάλογο για την αναγκαία συνταγματική μεταρρύθμιση, τον εκδημοκρατισμό του συνόλου των κρατικών θεσμών και την προώθηση μορφών άμεσης δημοκρατίας. Διότι μόνον έτσι μπορούμε να ενισχύσουμε την διαπραγματευτική ισχύ του ελληνικού λαού. Μόνον έτσι μπορούμε να δώσουμε στους κοινωνικούς αγώνες
τη δυνατότητα να αντιχούν στο εσωτερικό του πολιτικού και του κοινοβουλευτικού μηχανισμού. Και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η δύναμη του λαού, όταν βρίσκεται σε κίνηση, δεν αποδυναμώνει, αλλά αντίθετα ενισχύει τον δικό μας κυβερνητικό αγώνα. Η δημοκρατία όμως και η ενίσχυσή της, όπως είπα και πιο πριν, απαιτεί και κανόνες που όχι μόνο θα υπάρχουν, αλλά και θα εφαρμόζονται, θα ισχύουν για όλους. Θα ισχύουν για όλους όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Και ήταν η κυβέρνηση αυτή που για πρώτη φορά, μετά από 30 σχεδόν χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων θέργεψε η διαπλοκή, αποφάσισε επιτέλους να βάλει και έβαλε τάξη στο αρρύθμιστο τηλεοπτικό τοπίο, τηρώντας μια κορυφαία δέσμευση. Ο διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές άδειες, μετά από 27 χρόνια εσκεμμένης ασυδοσίας, είναι πια μια πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που αποτελεί μια μεγάλη τομή για το πολιτικό μας σύστημα. Γιατί για πρώτη φορά θέτει τις προϋποθέσεις για να χτυπηθεί αυτό το φαινόμενο της διαπλοκής που βασάνισε τον τόπο για πάρα πολλά χρόνια και αποτελεί και μία από τις αιτίες της κρίσης και της χρεοκοπίας. Θέτει όμως τις προϋποθέσεις. Είναι η αναγκαία συνθήκη, όχι η αναγκαία και η ικανή συνθήκη. Γιατί η μάχη με το παλιό και διεφθαρμένο πολιτικό και μηντιακό κατεστημένο και ενδεχομένως και με τους επίδοξους νέους μηντιάρχες, δεν θα είναι μία απλή υπόθεση. Θα είναι μία διαρκής και καθημερινή υπόθεση αγώνα και μάχης. Θέσαμε λοιπόν τις βάσεις για την νομιμότητα και τη ρύθμιση του τηλεοπτικού τοπίου. Κυρίως αποδείξαμε ότι εμείς δεν λογαριάζουμε ούτε ονόματα ηχηρά και δεν μας φοβίζουν οι εκφοβισμοί και η τρομοκρατία. Και βέβαια δεν είναι αμεληταίο. Εξασφαλίσαμε 258 εκατομμύρια για τα δημόσια ταμεία. 258 εκατομμύρια, εκ των οποίων ήδη πάνω από 80 έχουν κατατεθεί στα ταμεία και κατευθύνονται στο σύνολό τους σε δράσεις κοινωνικής προστασίας. Για τη στήριξη των παιδικών σταθμών και των δημόσιων νοσοκομείων. Και είναι, ξέρετε, ακριβώς αυτή η εξέλιξη, σε συνδυασμό με τον ανυποχώρητο αγώνα που δίνουμε για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την απόδοση της δικαιοσύνης, που έχει οδηγήσει σε ένα αδιανόητο κρεσέντο συκοφαντίας και ψεύδους. Κάποια στιγμή δήλωσα ότι ζούμε στιγμές παρόμοιες, αλλά πιο εκτεταμένες σε διάρκεια, με αυτές που ζήσαμε, τις αξέχαστες στιγμές τηλεοπτικής δημοκρατίας την εβδομάδα πριν από το δημοψήφισμα. Νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουν να μας αποσταθεροποιήσουν. Νομίζουν ότι θα μας αναγκάσουν να κάνουμε πίσω. Νομίζουν ότι θα υποχωρήσουμε από την πίεση. Λοιπόν, ας το ακούσουν και από εδώ, από το συνέδριό μας. Όχι μόνο δεν θα υποχωρήσουμε, αλλά θα εντείνουμε ακόμα περισσότερο τον αγώνα μας. Γιατί είναι ένας αγώνας τιμής για την αριστερά και είναι ένας αγώνας τιμής και δικαίωσης για τον ελληνικό λαό. Συντρόφες και σύντροφοι, άφησα για το τέλος της εισήγησής μου τα θέματα που αφορούν το κόμμα μας. Τα θέματα που αφορούν το ΣΥΡΙΖΑ. Και εδώ πρέπει να ομολογήσουμε, σε αυτό το συνέδριο εννοώ, να ομολογήσουμε με ειλικρίνεια και τις αδυναμίες μας. Να αποτιμήσουμε όσα συνέβησαν θετικά και αρνητικά από το πρώτο στο δεύτερο συνέδριο και να εντοπίσουμε τις αναγκαίες εκείνες παρεμβάσεις και αλλαγές στη λειτουργία μας. Επιχειρώντας λοιπόν έναν απολογισμό, δεν μπορούμε παρά να σταθούμε και σε όσα συλλογικά αποφασίσαμε στο πρώτο μας συνέδριο, αλλά δεν μπορέσαμε δυστυχώς να τα κάνουμε πράξη.
και κυρίως να εστιάσουμε και στις αιτίες αυτής της αδυναμίας για να τα διορθώσουμε. Στο πρώτο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν αποφασίσαμε να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ κόμμα των μελών και όχι των ομάδων και των συνιστοσών. Για 2 χρόνια όμως, ολόκληρα, από το πρώτο συνέδριο μέχρι και την αποχώρηση των πρώην συντρόφων μας, ο ΣΥΡΙΖΑ λειτουργούσε, και έχουμε ευθύνη γι' αυτό, ως κόμμα με πολλά κόμματα μέσα στο κόμμα. Με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, αυτό το κόμμα που είχε και δομή συγκεντρωτισμού, που αποχώρησε τον περασμένο Ιούλη συντεταγμένο. Στο όνομα του πλουραλισμού και της δημοκρατίας, που δίνει καταστατικά δικαίωμα σε λειτουργία τάσεων, εμείς καταφέραμε να φτάσουμε στο αντίθετο άκρο. Η δημοκρατία να περιορίζεται εντός τάσεων και δυστυχώς πολλές φορές και εντός μηχανισμών. Και να συρρυκνώνεται απολύτως στην ζωή του κόμματος, αφού τα μέλη μας που δεν επέλεγαν να εντάσσονται σε τάσεις, στην πραγματικότητα στερούνταν του δικαιώματος να λαμβάνουν ουσιαστικά μέρος στη λήψη των αποφάσεων. Φτάσαμε μάλιστα στο σημείο οι συνεδριάσεις των οργάνων μας να θυμίζουν τις συνεδριάσεις συνδικαλιστικών οργάνων. Αφού κυρίως την δύσκολη περίοδο για τον τόπο, οι πρώην σύντροφοί μας προσέρχονταν σε αυτές τις συνεδριάσεις ξεχωριστά, αλλά και εντός των οργάνων λειτουργούσαν με συγκεντρωτισμό. Οι αποφάσεις του συνεδρίου, αλλά και των άλλων οργάνων, στο όνομα δήθεν της δημοκρατίας και του πλουραλισμού, υπονομεύονταν συστηματικά. Ακόμη και στη δημόσια εκφορά του λόγου. Και αυτά τα φαινόμενα ήταν φαινόμενα κρίσης και παρακμής. Και έχουμε ευθύνη γι' αυτό, και πρώτος εγώ. Έχουμε ευθύνη που δεν τα αντιμετωπίσαμε έγκαιρα. Αυτή η τραυματική εμπειρία όμως πρέπει να μας προβληματίσει, να βγάλουμε συμπεράσματα. Γιατί παρά το γεγονός ότι σήμερα δεν υπάρχει το φαινόμενο αυτό σε τέτοια ένταση, εν τούτης ακόμη δεν μπορούμε να πούμε ότι η απόφαση, η συλλογική μας απόφαση του πρώτου συνεδρίου για ΣΥΡΙΖΑ κόμμα των μελών έχει υλοποιηθεί. Και οφείλουμε σε αυτό το συνέδριο να πάρουμε συγκεκριμένα μέτρα για να υλοποιηθεί. Η δεύτερη σημαντική απόφαση που δεν υλοποιήθηκε ήταν το άνοιγμα και η αντιστοίχηση του κομματικού με τον κοινωνικό ΣΥΡΙΖΑ. Ειδικότερα την περίοδο πριν από την ανάληψη της διακυβέρνησης, όπου έπρεπε να ρίξουμε όλο το βάρος στην διεύρυνση και μεγέθυνση του κόμματος, κυριάρχησαν απόψεις φοβικές, απόψεις περί χαράκωσης. Η αλήθεια είναι ότι και από την πλευρά της ηγεσίας γίνανε ορισμένες λάθος επιλογές που τροφοδότησαν αυτό το κλίμα φοβίας στην ένταξη νέων μελών. Ωστόσο, πολλές από τις επιλογές μας, ιδίως στις δημοτικές εκλογές, αποδείχτηκαν επιλογές καταστροφικής αυτοπεριχαράκωσης. Και οφείλουμε αυτό να τα αναγνωρίσουμε. Και οφείλουμε από τώρα να δουλέψουμε με σχέδιο συγκροτημένο για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές του 2019, την πρώτη εκλογική αναμέτρηση που έχουμε μπροστά μας. Και φυσικά να δουλέψουμε εντατικά για το δυνάμωμα των οργανώσεών μας σε τοπικό επίπεδο. Το τρίτο θέμα που θέλω να θέσω
αφορά στη θεσμική λειτουργία του κόμματος και στην δύσκολη πράγματι σχέση ανάμεσα στο κόμμα και στην κυβέρνηση. Το κόμμα πρέπει να ελέγχει την κυβέρνηση, αλλά και τα μέλη του κόμματος πρέπει να ελέγχουν το ίδιο το κόμμα και την ηγεσία του. Στη σχέση κόμματος-κυβέρνησης, αλλά και στο ίδιο το μοντέλο διακυβέρνησης, έχουν εντοπιστεί προβλήματα και δυσλειτουργίες που οφείλουμε να διορθώσουμε. Δεν μπορεί να χαράσετε στρατηγική για την κυβερνητική πολιτική κάπου έξω από το κόμμα, χωρίς το κόμμα. Όπως και δεν μπορεί να χαράσετε στρατηγική σε ορισμένα υπουργεία, αγνοώντας τις επεξεργασίες των αντίστοιχων τμήματων και των ΕΠΕΚΕ. Αν θέλουμε όμως να δώσουμε έμφαση στο κόμμα, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Οφείλουμε πέρα από όλα τα άλλα αυτό να το νοηματοδοτήσουμε και με την φυσική παρουσία της φυσικής πολιτικής ηγεσίας και των στελεχών στα όργανα του κόμματος. Το κόμμα χρειάζεται ένα ενιαίο πολιτικό κέντρο. Μια κεντρική επιτροπή που θα εκλεγεί στη βάση των πραγματικών αναγκών του κόμματος και μιας πολιτικής γραμματείας που θα είναι το μοναδικό πολιτικό κέντρο και θα λειτουργεί με αίσθηση ευθύνης και με πολιτική αλληλεγγύη. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει όλοι να κατανοήσουν ότι είναι πιο σημαντικό για ένα μέλος του κόμματος να είναι εκλεγμένο μέλος της πολιτικής γραμματείας, δηλαδή της ηγεσίας, παρά να βρίσκεται σε υπουργική θέση. Άλλωστε, συντρόφισσες και σύντροφοι, οι υπουργικές θέσεις δεν έχουν εκχωρηθεί ούτε παραχωρηθεί σε κανέναν με κριτήρια μονιμότητας. Αυτό ας το έχουμε όλοι μας πάρα πολύ καλά στο μυαλό μας. Και τέλος, θα ήθελα να θέσω και ένα ακόμα ζήτημα. Αφορά την κομματική δεοντολογία και τη συμπεριφορά. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πια ένα κόμμα που κυβερνά. Συνεπώς κρίνεται διαρκώς όχι μόνο για τις κυβερνητικές επιλογές, αλλά και για το ύφος και το ήθος της διακυβέρνησης. Και κρίνεται, και είναι λογικό, πολύ πιο αυστηρά. Γιατί τους άλλους τους ξέρουμε, τους μάθαμε για χρόνια. Εμείς πρέπει τώρα να επιβεβαιώσουμε και να επιβεβαιώνουμε σε κάθε βήμα, σε κάθε στιγμή, ότι διαθέτουμε άλλο ήθος, ανιδιοτέλεια, διάθεση για προσφορά και όχι διάθεση για θέσεις. Προτείνω λοιπόν πέραν της Κεντρικής Επιτροπής να εκλεγεί και μια Επιτροπή Δεοντολογίας που θα έχει την εξουσιοδότηση να είναι όπου χρειάζεται πολύ αυστηρή απέναντι σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Γιατί δεν θα πρέπει να αφήνουμε ούτε χαραμάδα στην προπαγάνδα του παλιού πολιτικού συστήματος που αφού δεν μπορεί να υπερασπιστεί εαυτόν προσπαθεί να διασπείρει την εντύπωση ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ του μοιάζει. Όχι λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν του μοιάζει. Δεν είμαστε ίδιοι και δεν θα γίνουμε ποτέ ίδιοι. Συντρόφισσες και σύντροφοι, ας δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτό το συνέδριο να γίνει ένας ουσιαστικός διάλογος και να τεθούν όλα τα ερωτήματα που ψάχνουν απαντήσεις. Ας πάρουμε όμως όλοι μαζί και την απόφαση να αναστηλώσουμε το σπίτι μας, να στήσουμε σε γερές βάσεις τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το κόμμα μας είναι που αποτελεί το στήριγμα για την κοινωνική ραχοκοκαλιά αυτής της κυβέρνησης, αλλά και της συνολικής διαρκούς μας προσπάθειας στη μάχη για τον κοινωνικό μετασχηματισμό. Το κόμμα δεν πρέπει να είναι μόνο το αυτί μας στην κοινωνία,
αλλά και ενεργός παράγοντας κινητοποίησης της κοινωνίας. Μέσα στα συνδικάτα, στην τοπική αυτοδιοίκηση, μέσα στην νεολαία, μέσα στις επαγγελματικές και επιστημονικές ενώσεις. Σε κάθε μικρό και μεγάλο αγώνα, όχι μόνο για να στηρίζει την κυβέρνηση, αλλά και για να κρίνει καθημερινά την κυβέρνηση. Και είναι στοίχημα σε αυτό το συνέδριο να θέσουμε ξανά τις βάσεις για ένα μεγάλο άνοιγμα του κόμματος στον ελληνικό λαό και κυρίως στις κοινωνικές εκείνες ομάδες τα συμφέροντα των οποίων εκπροσωπούμε. Για να δυναμώσουμε τις οργανώσεις μας, για να ενισχύσουμε τους δεσμούς μας με τις ζωντανές και ενεργές δυνάμεις της κοινωνικής πλειοψηφίας. Και αυτό το άνοιγμα πρέπει να γίνει με εμπιστοσύνη τόσο στις λαϊκές δυνάμεις που υποστηρίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ και θέλουν να ενταχθούν στις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κυρίως και με εμπιστοσύνη στις δικές μας δυνάμεις. Και οφείλουμε όλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, να συμμετέχουμε σε αυτό το μεγάλο κοινωνικό άνοιγμα, αλλά και να το περιφρουρήσουμε. Γιατί δεν θέλουμε απλώς και μόνο ένα μαζικό κόμμα, αλλά θέλουμε ένα μαζικό κόμμα της αριστεράς, τη συγκρότηση της μεγάλης παράταξης της αριστεράς, των έναν εκ των δύο πόλων του πολιτικού μας συστήματος. Όπου τα μέλη και τα στελέχη της παράταξης αυτής δεν θα αντλούν κύρος από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι που θα αντλεί κύρος από τα μέλη και τα στελέχη του. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε όλοι και όλες μας παραδείγματα αυταπάρνησης, ανιδιοτέλειας και αγώνα μέσα στην κοινωνία, σε κάθε πτυχή του δημόσιου βίου. Χωρίς αλαζονία, χωρίς αξιοποίηση εντός εισαγωγικών της μικρής ή μεγαλύτερης εξουσίας μας, παρά μόνο στο διαρκή αγώνα για προσφορά προς όφελος των κοινωνικών δυνάμεων που εκφράζουν, του κόσμου της εργασίας και του μόχθου και φυσικά των νέων ανθρώπων, της νεολαίας. Και πιστέψτε με, μόλις αυτό το καταφέρουμε, θα έχουμε φέρει εις πέρας και το πιο δύσκολο σχέδιο με επιτυχία. Δεν λυγίσαμε και δεν πρόκειται να λυγίσουμε όταν απέναντι μας είχαμε υπέρμετρες δυνάμεις, ασύμμετρες δυνάμεις, τις δυνάμεις του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, του παγκόσμιου καπιταλισμού. Ούτε και τώρα θα λυγίσουμε. Ούτε και τώρα απέναντι στο παλιό πολιτικό σύστημα και στη διαπλοκή του. Δεν πρόκειται να λυγίσουμε και δεν θα λυγίσουμε. Γιατί αυτό που κάνει τη διαφορά σε εμάς είναι ότι έχουμε το μέτωπό μας καθαρό και δεν είμαστε οι ίδιοι. Έχουμε έρθει για να αλλάξουμε την κοινωνία και να φέρουμε βαθιές τομές. Κάποια στιγμή σε μια κεντρική επιτροπή, σε μια κοινοβουλευτική ομάδα νομίζω, αναφέρθηκα σε μια αραβική παροιμία, αν θυμάστε, που λέει «Τα σκυλιά γαυγίζουν, ουρλιάζουν, αλλά το καραβάνι προχωρά». Εγώ σήμερα θα σας πω, ας ουρλιάζουν τα σκυλιά. Δεν έχουν πια δόντια για να δαγκώσουν. Εμείς θα προχωρήσουμε μπροστά. Θα προχωρήσουμε και θα νικήσουμε. Γιατί η δύναμή μας είναι τεράστια. Είναι η ίδια η δύναμη του ελληνικού λαού που μας στηρίζει και πιστεύει σε μας. Και είμαστε υποχρεωμένοι από την ιστορία να φέρουμε αυτό το δύσκολο έργο εις πέρας. Και θα το φέρουμε. Θα τα καταφέρουμε. Θα νικήσουμε. Και σε 3 χρόνια από σήμερα θα συγκρίνει ο ελληνικός λαός τα πεπραγμένα της δικής μας διακυβέρνησης με τα πεπραγμένα της καταστροφικής πενταετίας που λαϊλάδισε τον εθνικό πλούτο της χώρας. Είμαστε βέβαιοι ότι θα τα καταφέρουμε και αυτό το συνέδριο θα δώσει καθαρές απαντήσεις και καθαρό ορίζοντα, σχέδιο για την έξοδο της χώρας με την κοινωνία όρθια. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.